Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από τη Ρωσία δεν έγινε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες καταδίκασε τα όσα συμβαίνουν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και εξέφρασε για πολλωστή φορά την ανησυχία του. Οι εντάσεις ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, το ίδιο και οι κίνδυνοι σειράξεων από ένα ατύχημα με κακό υπολογισμό. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά παράβαση της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου προκαλεί μεγάλο πόνο και καταστροφή στη χώρα και το λαό της και προστίθεται στην παγκόσμια οικονομική αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19. Για μία ακόμη φορά, όπως και στον ψυχρό πόλεμο, έχουμε προσεγγίσει μία ενδεχομένως ακόμη πιο επικίνδυνη γραμμή. Η κατάσταση εκτραχύνεται από την απώλεια της πίστης στην πολυπολικότητα όταν η χρηματοοικονομική επίθεση της Δύσης καταστρέφει τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους εγκαταλείπουν τη διπλωματία και απαιτούν μια αναμέτρηση επί του πεδίου της μάχης. Όλα αυτά εντός των τυχών του ΟΗΕ δημιουργήθηκαν για να αποτρέψουμε τις φρίκες ενός πολέμου. Όσον αφορά στην Ουκρανία, ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ότι από το 2014 το Κίεβο δεν μπορεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών των περιοχών των Ντονμπάς, κάνοντας λόγο για πολλωστή φορά για ναζιστικό καθεστώς.